Αισιοδοξία επικρατεί στο Σύλλογο Όραμα Ελπίδας, καθώς στην αλυσίδα των εθελοντών δοτών μυελού των οστών προστίθενται συνεχώς νέα μέλη, με τους εθελοντές σήμερα να αγγίζουν τους 75.000 επίπεδο χώρας. Από το 2014 μέχρι σήμερα βρέθηκαν 31 συμβατοί δότες σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων οι 6 προέρχονται από το νησί μας. Λέω με μεγάλη χαρά, γιατί πάντα έχουμε μεγάλη προσέλευση και εγγραφές εθελοντών δοτών μυελού των οστών κάθε χρόνο. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς πραγματικά να σώσεις έναν άνθρωπο. Δεν είναι το ότι απλά το βοηθάς, το σώσεις. Του δίνεις την ευκαιρία να κάνει τη ζωτική για αυτόν σημασία μεταμόσχευση μυελού των οστών. Μιλάμε για ασθενείς με λευχαιμία ή με κάποιο άλλο σπαραματολογικό νόσημα, που η μόνη θεραπεία για αυτούς είναι να βρουν ένα δότη συμβατό. Τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν 2 συμβατοί δότες στο νησί μας, οι οποίοι συμμετείχαν στις προηγούμενες διοργανώσεις στον Μαραθώνιο Κρήτης, όπως μας εξήγησε η κυρία Ιωάννα Βαρελά. Η μία κοπέλα που είχε γραφτεί το 2014 στον αγώνα του Αρκαλοχωρίου έδωσε περιφερικό αίμα πέρσι για έναν ασθενή, και ο δεύτερος συμβατός δότης που γράφτηκε πέρσι στο περσινό αγώνα του Μαραθωνίου Κρήτης θα δώσει αίμα για έναν ασθενή μέσα στις επόμενες μέρες. Και δίνοντας ο δότης λίγα κύτταρα αίματος με τον τρόπο της αιμοδοσίας στον ασθενή, πραγματικά του δίνει ζωή. Πέρυσι, μία 32χρονη, η οποία συμμετείχε στον Μαραθώνιο Κρήτης, έγινε δότης, χαρίζοντας ζωή σε ενήλικα ασθενή στη χώρα μας, ενώ σε λίγες μέρες ένας ακόμη συμβατός δότης από την Κρήτη θα χαρίσει τη ζωή σε ασθενή στο εξωτερικό. Όλες οι τράπεζες συνεργαζόμαστε παγκοσμίως για να αυξηθούν και οι πιθανότητες για ένα ασθενή να βρει ένα συμβατό δότη, γιατί πρέπει να είναι εκατομμύρια οι δότες. Αυτά είναι σοβαρά αιματολογικά νοσήματα. Είναι κακοήθεση του αίματος, αλλά μπορεί και κάποια γενετική νόσος, που επί της ουσίας για αυτούς η μόνη ελπίδα είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών. Και στο φετινό ημιμαραθώνιο Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, όπου είχε στηθεί περίπτερο του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας, υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για την εγγραφή δωρητών μυελού των οστών, ενώ ελπιδοφόρο μήνυμα αποτελεί το γεγονός ότι εμφανίζονται ευαισθητοποιημένοι και νέοι άνθρωποι. Ένα είναι το μήνυμά μας. Γίνε εθελοντής δότης μυελού των οστών. Δώσε ελπίδα, δώσε ζωή.